right. There's got to be a reason, and we know the reason why you try to put on those airs. Είναι νέα κορίτσια και θέλαμε και εδώ στη Ρορεάλ που είμαστε να τα κάνουμε ακόμα πιο όμορφα χωρίς να δούμε ξένους ανθρώπους. Δηλαδή να είναι αυτός τους ήθελα. Κοριτσάκια μου! Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σας, με γεια. Αλλά για να μην μακρηγορώ, θέλω να σας συστήσω σήμερα το μεγάλο μοντέλο, τη Δήμητρα Κωστάκη, θεά της Πασαρέλας, που όταν ξεκινάγαμε στα χνάρια μας που ήμασταν μικρές και ήμασταν στο Μιλάνο, οι Ιταλοί τη φώναζαν τρεζόρο, δηλαδή θησαυρέ. Έχει περπατήσει για τους πιο μεγάλους ιδιαστές από το Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, σε όλο τον κόσμο. Η Δήμητρα λοιπόν σήμερα θα σας δει και θα σας αξιολογήσει και θα σας βοηθήσει να μάθει να περπατάτε πολύ, πολύ ωραία και σωστά. Λοιπόν, κορίτσια, πρώτα θα σας δείξω το πρέτα-πορτέ. Για παράδειγμα, σε μια πασαρέλα του Μιλάνου. Μετά θα σας δείξω υψηλή ραπτική, που είναι κάτι πιο δύσκολο, γιατί είναι αργό το περπάτημα, συνήθως με πολύ δύσκολα ρούχα. Λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να σας δω τώρα, μία-μία, να σας θαυμάσω. Είσαι λίγο μονοκόμματη, αφήσου λίγο πιο ελεύθερη, πιο χαλαρή. Και έχει και ωραίο το πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σήμερα στην πασαρέλα τα πήγα αρκετά καλά. Άκουσα πολύ καλά σχόλια από τη Δίκη. Επικριτική της Βίκης Καγιά και της Δήμητρας Κωστάκη. Αισθάνθηκα λίγο άσχημα. Και πόσο μάλλον από αυτή τη συστία που είναι πολύ γνωστή και έχουν καριέρα. Είναι top στο modeling. Let's go, hey! Για να έχεις κάνει καθόλου πρόβες. Φαίνεται. Λοιπόν, έλα να μας δεις εμάς πώς κάνουμε εσένα. Δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με το modeling, είναι πρώτη φορά. Και πολύ ωραία ντυμένη, δηλαδή αυτό είναι το look που θα έπρεπε να έχουν για ένα casting τα κορίτσια. Πολύ ωραία, μπράβο. Πιο δυνατά. Κούνατο. Κούνατο. Πείτε τις αντιφιντελάκι, παιδιά. Το κεφάλι ευθεία, μην το γυρνάς. Μουλικιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Δεν το κουνάει. Με πείραξε πάρα πολύ όταν η Βίκη μου τραγούδισε τη φτετέλη ενώ περπατούσα. Αυτό το έκανε για να με βοηθήσει να κουνήσω τους γοφούς μου. Απλά πιστεύω ότι δεν ήταν ο σωστός τρόπος να το κάνει αυτό. Η Στεφανία είναι 1,70, ε. 1,70 η Στεφανία. Κοίτα που τα πιο κοντά κορίτσια έχουν πιο καλά τη... ναι, το ρυθμό. Πιο καλά. Μπράβο, μπράβο. Οι κοντές περπατάνε καλύτερα γιατί σε χαμηλότερα ύψος τα βλέπεις πιο καλά τα πράγματα. Ενώ οι υψηλές παίρνουν τα μυαλά αέρα και νομίζω ότι είναι θεές. Περπατάνε και επειδή είναι υψηλές όλα είναι τέλεια. Πολύ μοντέρνα. Πολύ ωραία. Ακούμε και το βηματισμό της που καμία άλλη δεν κατάφερε. Να ακούτε το βηματισμό της. Σημαίνει Ευαγγελία, ότι πατάεις γερά στα πόδια. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την προσπάθεια τη σημερινή. Μπράβο σε όλες. Οι κοπέλες που τα πήγαν λιγότερο καλά είναι η Κέλλη, η Μαρίνα, η Ρουμπίνη και η Ιωάννα. Η αλήθεια είναι ότι με πείραξε που μπήκα στην τετράδα με τα κορίτσια που δεν τα πήγανε καλά, όπως η Ρουμπίνη και η Κέλλη, γιατί έχω ασχοληθεί με το χώρο και έχω κάνει ήδη αρκετές επιδείξεις και δίνω τον πραγματικό μου αυτό όταν δουλεύω.
Πιστεύω ότι η Κέλλη θέλει δουλειά στο περπάτημα. Βασικά δεν τη βοηθάνε και τα κιλά της λίγο. Επίσης η Ρουμπίνη θέλει πολύ δουλειά, πιστεύω, στην έκφρασή της και στο περπάτημά της. Και η κοπέλα που τα πήγε καλύτερα από όλες είναι η Ευαγγελία. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαι η καλύτερη στην πασαρέλα. Ένιωσα πολύ περίεργα και παράξενα ανάμεσα σε άλλα 18 κορίτσια. Έχω ανταγωνισμό με την Ευαγγελία. Είναι πάρα πολύ καλή στη βασαρέλα. Έχει πολύ δυναμική έκφραση και το πώς περπατάει. Ξέρει, έχει ξαναδουλέψει και τα γνωρίζει. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω περισσότερο. Αύριο θα κάνετε το πρώτο fashion show. Σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο με ιδιαίτερους και πολύ αυστηρούς κριτές. Με το που μπήκαμε στο σπίτι, ξεκίνησαμε κατευθείαν να κάνουμε πρόβες στη πασαρέλα, γιατί αύριο έχουμε το πρώτο μας fashion show. Εύχομαι να τα πάμε όλες καλά. Η Ιωάννα πάρα πολύ καλύτερα από πριν. Αλήθεια. Σήμερα μου ζήτησαν κάποια κορίτσια να τους βοηθήσω λίγο στο περπάτημα, εφόσον μου είπε Βίκυ ότι το έχω και ότι περπατάω πολύ καλά. Περισσότερο βασικά χάρηκα για την Τζένα, γιατί δούλεψε πολύ, προσπάθησε ώρες και δεν έχει καμία σχέση με πριν και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Κοριτσιά, σηκωθείτε γιατί σήμερα έχουμε το πρώτο fashion show, η Βίβη. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο fashion show! Σηκωθείτε! Το πρωί και άλλη ήταν επιδευτική μαζί μας και μου λέει η Ιωάννα, τι έχει πάθει και είναι επιδευτική, ούτε καλημέρα δεν μας λέει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει έρθει καμιά σας αναμερώτηση πώς έχω κοιμηθεί και απαιτείται από μένα να σας πω και καλημέρα και να την ακούσετε. Με ρωτάτε εμένα πρώτες μέρες έχω το δόντι μου και κάθομαι κάτω. Και έχετε και την απέτηση να σας λέω και καλημέρα. Δεν μου αρέσει κάτι στα μάτια της η Στεφανία, αυτό με αποθεί. Μου βγάζει κάτι από τα μάτια της. Που δεν είναι για μένα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και είδα μια κουζίνα που μόνο δυο κατσαρόλες είδα πλημμένες. Εφόσον με το πρωί είχε κοιμάδες από χτες κολλημένες πάνω στην κεραμική. Πλάκα κάνουν τώρα. Στην κουζίνα γίνεται της τρελής. Ρίζια από εδώ, ρίζια από εκεί. Μες στην πρόμα το ψυγείο. Ο ένας φτιάχνει ψυγείο, ο άλλος χαλάει ψυγείο. Ο άλλος πλένει, ο άλλος χαλάει. Ποιος άφησε τα κομμάτια. Αυτό είδα και εγώ τα ηλεκτριακά. Μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει συνεργασία στο θέμα καθαριότητας. Δεν γίνεται να ζούμε σε ένα σπίτι και να επικρατεί αυτό το πράγμα. Είπαμε καθένα στα δικά του και δεν συμβαίνει αυτό. Πρέπει να βγάλουμε πιάτα ποτήρια με όνομα. Κάπως έτσι, για να βρούμε μια άκρη. Να φας χθες μπορούσες, να πίνεις δεν μπορείς. Έπινα. Είναι αδιαστικό αυτό το πράγμα. Θα γεμώσουμε ποντίκια. Σηκώθηκα και είδα πιάτα γεμάτα μόνο. Και εμείς είμαστε κουρασμένες, αλλά τα πλένουμε όλα. Μα με δικό μου τώρα πλένω, απλό δηλαδή. Δεν λέω για σένα. Έχεις καταλήξει ποτέ την τουαλέτα, δεν σε έχω δει ποτέ. Βλέπω ότι ορισμένα κορίτσια μου επιτίθενται. Για παράδειγμα, η Νάνης. Όλες είμαστε νοικοκυρούλες, είμαστε. Όλες είμαστε και τρογόμαστε γιατί όλες είμαστε νοικοκυρές. Νιώθω ότι είναι ειρωνική απέναντί μου, με κοιτάει με έναν τρόπο περίεργο για να είμαι και ειλικρινής. Πιστεύω ότι έχουμε λίγο διαφορά με μερικά κορίτσια. Στο μυαλό και γενικά στις κινήσεις που κάνουν δεν σκέφτονται καθόλου σαν εμένα. Έχω περάσει και κάποια πράγματα παραπάνω, κοντεύω να τελειώσω στην ιατρική. Και πιστεύω είναι λίγο δύσκολο με κάποια κοπελίτσια για τη συνεννόηση, δεν υπάρχει καθόλου. Στεφανία είναι μικρό κορίτσι, δεν θα ασχοληθώ και πολύ μαζί της με αυτά που κάνει και που λέει. Χτυπάει η πόρτα, ανοίγουμε και κοιτάμε. Κομμωτές, στυλίστες, μακιγιέ. Τι θα μας κάνετε! Μαλλιά! Σήμερα είναι το πρώτο fashion show εδώ στο Next Top Model και νιώθω λίγο περίεργα. Είμαι και εγώ εγχωμένη μαζί με τα άλλα κορίτσια. Πιστεύω ότι σήμερα θα είναι πολύ κλάμουρη βραδιά, θα έχει επώνυμους, θα είμαστε ιδιαίτερα βαμμένες. Σήμερα έχουμε fashion show, δεν έχω πάει ποτέ μου, απλά περιμένω να πάω και να μαγευτώ. Σε
ξεκινήσαμε με το Πούλμαν και δεν ξέραμε πού πηγαίναμε. Θα χτίσουμε. Πλάκα μου κάνετε και εγώ έλεγα για παλάτια. Ο Κολοσμάνος σε παλάτι έλεγα. Είδαμε κάτι συντρίμια, κάτι πλακάκια, κάτι τέτοια. Και τελικά είμαστε σε ένα λατομείο. Εκεί που περίμενα σχεδιαστές, φωτογράφους, μας φέραν σε ένα απόμερο μέρος. Κοίτα ωραίο μάρμαρο αυτό για το σπίτι. Μπράβο, εσύ γι' αυτό ήρθαμε για να διαλέξουμε μάρμαρο. Το κοιτάω, το ξανακοιτάω. Προσπαθώ να δω τι ομορφιά έχει εδώ. Δεν έχει. Είναι κάτι που δεν περίμενα καθόλου. Με τίποτα. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά μόνο να πιάσεις χλωρίνη και να σκουπίσεις να καθαρίσεις για να κάτσεις. Δεν υπάρχει. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα, Τάσο! Καλώς ήρθατε στον πρώτο σας χώρο που θα κάνετε ένα fashion show. Θέλετε να μάθετε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα κρίνουν τις επιδόσεις σας? Ναι! Λοιπόν, να σας συστήσω πρώτα απ' όλα τη Δήμητρα Κωστάκη, με την οποία γνωριστήκατε χθες, και ο επόμενος καλεσμένος μας, που έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να τον έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας, είναι ο κύριος Βασίλης Ζούλιας. Να σας πω ότι ο κύριος Ζούλιας έχει αποτελέσει την Dream Team των Ελλήνων στυλιστών τη δεκαετία του 80. Ήταν από τους πρώτους Star Stylist, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής περιοδικού, έχει κάνει συνεργασίες για ξέχαστα editorial μόδας και ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος πρώτη φορά χρησιμοποίησε τη Βίκυ Καγιά σε δική του φωτογράφηση. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί ένας σχεδιαστής να έχει μία έμπνευση συγκεκριμένη, όχι μόνο στα ρούχα που σχεδιάζει, αλλά και στον τρόπο που θέλει να τα παρουσιάσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει μια πολύ ωραία αντιστοιχία στο πώς ένας χώρος ψυχρός γεμίζει με χρώμα, ζωντάνια, νιάτα, ομορφιά, γιατί μία από εσάς πρέπει να δείξει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να ξεχάσουμε που βρισκόμαστε. Η νικήτρια κερδίζει μία αποκλειστική δημιουργία του κυρίου Βασίλη Ζούλια. Βασίλη, ποια θα είναι τα κριτήριά σου για σήμερα? Τα κριτήρια μου θα είναι αυστηρά, όπως πάντα, αλλά διακρίνω ήδη δύο κορίτσια μέσα σε αυτά που έχουν ήδη κάνει επίδειξη μου. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός. Η Ιωάννα ήταν ήδη στην πρώτη-τελευταία μου επίδειξη, την καλοκαιρινή, και τα πήγε μια χαρά, και η Ευαγγελία σε μια παλιότερη. Σήμερα λοιπόν θα κριθείτε από δύο εξαιρετικούς κριτές, αλλά και κάποιους άλλους. Φρίκαρα. Εντάξει, άλλο η επίδειξη και άλλο να έχεις ένα μπούγιο άντρας να σε κοιτάνε, λες και... Τέλος πάντων, να πω. Έγινε πολύ άσχημα. Όταν τους αντίκρισα, σκέφτηκα από μέσα μου. Υπογλώσσια τους έχουν μοιράσει για να είναι προετοιμασμένοι για αυτό που θα δουν. Νάνση, πώς σου φαίνεται που θα κάνεις πασαρέλα μπροστά σε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο από σκληροπυρηνικούς άντρες? Μια βιομηχανή, δεν το πιστεύω. Ευελπιστώ να είναι αντικειμενικοί οι κύριοι. Εσάς, κύριε, πώς σας φαίνονται τα κορίτσια μας? Πάρα πολύ καλές. Ευχαριστούμε. Κορίτσια, έτοιμες για πασαρέλα? Ναι! Πάμε. Η Αλίκη σήμερα είχε χειροκροτήματα, πανηγύρια, σφυρίγματα, της λέγανε και διάφορα που δεν κάνει εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε λιγάκι στο μυαλό μας την ομορφιά του μοντέλου από την ομορφιά της γυναίκας που προχωράει στο δρόμο. Όταν έκανα πασαρέλα με το φόρεμα και άρχισαν να χειροκροτάνε. Δεν μου άρεσε όλο αυτό, λέγανε και διάφορα. Δεν ένιωσα καθόλου καλά και προσπαθούσα να το πάρω στην πλάκα. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πόσο καλύτερα μπορείτε να τα πάτε. Πόσο ακόμα. Χωρίς τα ρούχα σας, αλλά με τα εσώρουχα.
εσώρουχα μπροστά σε 30 άντρες.